Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στο mycitynet.gr και παρακολουθείτε την εκπομπή My City Sports όπως κάθε Παρασκευή με τον Θανάση Κόφα. Θα δούμε για τον χρόνο που θα είμαστε μαζί, την κίνηση του Σαββατοκύριακου, που είναι λίγο πιο φτωχή αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της Εθνικής Επετείου της 25 Μαρτίου. Πολλά πρωταθλήματα δεν διεξάγονται, όπως για παράδειγμα το Α και Β τοπικό όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η γάμα εθνική ποδοσφαίρου που παίζει Νίκη Βόλου, ούτε αυτή θα διεξαχθεί. Το περιφερειακό πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, ούτε αυτό θα γίνει, όπως και το γάμα και η γάμα εθνική μπάσκετ, όπου υπάρχει μαγνησιώτικη εκπροσώπηση. Επομένως, είναι λίγο πιο φτωχό το πανόραμα αυτού του Σαββατοκύριακου, που θα ασχοληθούμε κυρίως με μπάσκετ αλλά και βόλεϊ, όπου αγωνίζεται η γυναική ομάδα της Νίκης Βόλου, αλλά και φυσικά με τη γάμα τοπική κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, που διεξάγεται αύριο Σάββατο 24 Μαρτίου. Πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε από την γάμα τοπική κατηγορία, να δούμε την καρτέλα με την αγωνιστική την αυριανή, όλα τα παιχνίδια τρία μάτς γίνονται αύριο, και στη συνέχεια να δούμε και τη βαθμολογία για να πιάσουμε έτσι την ενότητα του ποδοσφαίρου, τη μικρή αυτή ενότητα του ποδοσφαίρου για τη σημερινή μας εκπομπή. Βλέπουμε λοιπόν στη βαθμολογία, στην αγωνιστική που έρχεται αύριο για την γάμα τοπική κατηγορία, έχουμε τα εξής παιχνίδια. Η πρωτοπόρος Δημητριάδα έχει ρεπό, είναι ο τελευταίος γύρος του γάμα τοπικού πρωταθλήματος. Ο Τοξότης υποδέχεται τον Ηρακλή Αγίων Θεοδόρων, ο Άθλιος Αλμυρού υποδέχεται τον Αετό Κερασιάς, ενώ ο Απόλλων Κροκίου, που την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκε της Δημητριάδας με 2-4, υποδέχεται την ΑΠΟΒ. Η Δημητριάδας, όπως είπαμε, έχει ρεπό σε αυτή την αγωνιστική. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία για το γάμα τοπικό. Εκεί πέρα, σε 21 αγώνες, η Δημητριάς παραμένει πρώτη με 36 βαθμούς. Ο Τοξότης ακολουθεί με 31, Απόλλων Κροκίου με 28, Άθλιος Αλμυρού 21, ΑΠΟΒ και Αετός με 20 και Ηρακλής Αγίων Θεοδόρων με μόλις 8 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι η ομάδα των Αγίων Θεοδόρων ξεκίνησε με μείον 4, ενώ ΑΠΟΒ και Αετός Κερασιάς με μείον 2 βαθμούς. Να φύγουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει πλούσια αθλητική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω του ότι δεν διεξάγονται τα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας σε Α και Β κατηγορία. Να περάσουμε στο μπάσκετ και να ξεκινήσουμε με τη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, που αγωνίζεται στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών. Πάμε να δούμε την αγωνιστική και στη συνέχεια την καρτέλα με τη βαθμολογία και να σχολιάσουμε λίγο τον αγώνα που δίνει αύριο η ομάδα του Φόνη Μαυρομιχάλη. Έχουμε λοιπόν σε αυτή την αγωνιστική, ο Ολυμπιακός Βόλου έχει το μυαλό του, θα λέγαμε, στη δράμα, καθώς οι Τιτάνες υποδέχονται τον Παναθλητικό, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από τη ΜΕΝΤ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στη 19η αγωνιστική, και ενώ βλέπετε το πρόγραμμα, Κομωτινή Πράσινη Γωνιά, ΜΕΝΤ Ολυμπιακός Βόλου, Τιτάνες Δράμας Παναθλητικός, Ρήσιο Πηλαία, ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέγας Αλέξανδρος Εχεδόρου και Ολυμπιάδα ΑΟΣ Ερών 0-20 άνευ αγώνες, καθώς όπως γνωρίζετε πλέον η Ολυμπιάδα έχει αποβληθεί, αν θέλετε, από το πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία, σε 18 αγώνες, ο Παναθλητικός είναι πρώτος με 35, ο Ολυμπιακός Βόλου ακολουθεί με 34, 32 οι Τιτάνες Δράμας, η Αναγέννηση Ρησίου επίσης 32, ΑΕ Πηλέας 30, ΓΑΣ Κομωτινή 27, ΑΟΣ Ερών 26, ΜΕΝΤ 25, Μέγας Αλέξανδρος Οχεδόρου 24, Πράσινη Γωνιά Τρικάλων 21, ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας 18 και Ολυμπιάδα Λάρισας 13, αλλά έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, ουσιαστικά δεν αγωνίζεται η Ολυμπιάδα. Ο ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας, θυμίζουμε ότι έχει έναν μηδενισμό. Για τον Ολυμπιακό Βόλου λοιπόν, πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στην ΜΕΝΤ. Δύσκολο παιχνίδι θα μπορούσαμε να πούμε, άλλωστε αυτό το μαρτυρά και η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων, και ενώ βλέπετε πλάνα στους δέκτες σας από πλάνα αρχείου από αγώνα του Ολυμπιακού Βόλου, των γυναικών του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που πάει στη ΜΕΝΤ, που βρίσκεται στην 8η θέση με 25 βαθμούς, θέλει να κερδίσει έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτημα του Παναθλητικού στους Τιτάνες Δράμας. Οι Τιτάνες που είναι τρίτη στη βαθμολογία με 32 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τον Παναθλητικό, είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει από τη ΜΕΝΤ, σε πιθανή ήττα του Παναθλητικού πιάνει κορυφή, πατάει κορυφή και σίγουρα το βλέπει με πολύ θετικό μάτι μια τέτοια εξέλιξη. Ούτως ή άλλως στόχος είναι
η πρώτη διάδα που είναι προνομιούχος και οδηγεί στην παραπάνω κατηγορία, στην Α1 γυναικών. Επομένως, αυτό που οφείλει να κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού είναι να κερδίσει και από εκεί και πέρα να περιμένει κάτι θετικό από τη Δράμα. Φεύγουμε από την Α2 γυναικών, πάμε στη Β' Εθνική Ανδρών, εκεί όπου αγωνίζεται φυσικά η ομάδα της Νίκης Βόλου. Αύριο στις 5 στο κλειστό της Νέας Ιωνίας, που αναμένεται να είναι, αν όχι κατάμεστο, να έχει πάρα πολύ κόσμο. Ένα παιχνίδι αρκετά σημαντικό για την πορεία του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα, την καρτέλα με την 24η αγωνιστική στη Β' Εθνική. Έχουμε λοιπόν Αγία Παρασκευή Δούκας, Αιώλιος Τρικάλων Νία Ρίστ, Ηρακλής Στρατόνη, ΕΑΣ Ευόσμου Διαγόρας Ρόδο. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 25, την Κυριακή δηλαδή. Ηράκλειο Εγάλεο, Κόρυβος Αμαλιάδας Μεντ, Νίκη Βόλου Αναγέννηση Φλόγα και Φιλαθλητικός Χαλκιδόνα 20-0 άνευ αγώνος, καθώς η Χαλκιδόνα έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Σε 23 αγώνες, όπως βλέπετε, ο Αιώλιος Τρικάλων είναι πρώτος με 44, Φιλαθλητικός με 43 στη δεύτερη, Νίκη Βόλου 39 στην τρίτη, Ηράκλειο με 38 στην τέταρτη, ΚΑΠ στην πέμπτη θέση με 37, Κορυβός με 36 στην έκτη θέση, Διαγόρας Ρόδου 35, ΑΣΕ Δούκα 34, όπως και το Εγάλεο αλλά και η ΜΕΝΤ. Το Στρατόνι έχει 33 βαθμούς, Νιαρίς 33, Ηρακλής 30, ΕΑΣ Ευόσμου 29, Αναγέννηση Φλόγας επίσης 29. Και στην τελευταία θέση η Χαλκιδόνα, η οποία όπως είπαμε έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα με μόλις 10 βαθμούς. Η Νίκη Βόλου, η οποία δίνει έναν θεωρητικά εύκολο αγώνα με την Αναγέννηση Φλόγας, πρέπει να κερδίσει έτσι ώστε να δει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα και μήπως της κάτσιας μας επιτραβεί η έκφραση κάτι καλό. Από εκεί και πέρα είναι στις θέσεις της ανόδου και ενώ βλέπετε τα πλάνα στους δέκτες σας από παλαιότερο αγώνα της Νίκης Βόλου. Είναι στις θέσεις ανόδου, ο κόσμος αναμένεται να δώσει την βοήθειά του και τη συμπαράστασή του, να προσφέρει τη συμπαράστασή του αύριο στο κλειστό της Νέας Ιωνίας. Θυμίζουμε 5 ώρα το παιχνίδι στο κλειστό της Νέας Ιωνίας. Κόσμος ηρωή, δεν υπάρχει και αγώνας για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα της Νίκης που αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική, επομένως είναι μια καλή ευκαιρία για το φίλαθλο, το μπασκετικό κοινό της Νίκης, να παρευρεθεί σε αυτό το παιχνίδι. Σχετικά είπαμε εύκολη αναμέτρηση, ωστόσο κρύβει παγίδες. Πρέπει να είναι προσεκτική η ομάδα του κυρίου Ζαφυρούδη, προκειμένου να μην βρεθεί προεκπλήξεων και να συνεχίσει αυτή την πολύ καλή πορεία που έχει χαράξει μέχρι στιγμής στην Β' Εθνική κατηγορία. Να φύγουμε από τη Β' Εθνική, να πάμε στα τοπικά, στην ΕΣΚΑΘ, καθώς όπως είπαμε Γ' Εθνική κατηγορία δεν θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στην ΕΣΚΑΘ για την Α1, να δούμε την αγωνιστική και την βαθμολογία και να σχολιάσουμε λίγο την κίνηση αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε λοιπόν για την 19η αγωνιστική το εξής πρόγραμμα: Εθνικός Καλαμπάκα, Αλμυρός Ανάληψη, Τιτάνες Νίκαια, ΕΑΛ Ολύμπια, Ολυμπιακός Βόλιο Ελασσόνα, Ντέρμπι, μεγάλο παιχνίδι, και Καρδίτσα Ίκαρη. Όσον αφορά τη βαθμολογία, εκεί βλέπουμε τους Τιτάνες Παλαμά να είναι πρώτοι με 34 βαθμούς, η Ελασσόνα δεύτερη με 33, ο Ολυμπιακός Βόλου τρίτος με 32. Καταλαβαίνετε ότι είναι ντέρμπι κορυφής, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό το μάτς με την Ελασσόνα που θα γίνει στο ΕΑΚ και κλεισμένον βέβαια το θυρών, καθώς είναι τιμωρημένος ο Ολυμπιακός Βόλου. Στην τέταρτη θέση Ολύμπια με 28, ΑΣ Καρδίτσας 26, όπως και η ΕΑΛ αλλά και η Καλαμπάκα. Η Ανάληψη έχει 25 βαθμούς, όπως και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού. Ο Εθνικός Λάρισας έχει 24, η Ίκαρη πρώτη-τελευταία με 23 και στην τελευταία θέση η Νίκαια. Ο Ολυμπιακός Βόλου λοιπόν αντιμετωπίζει την Ελασσόνα σε ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι του δεύτερου με τον τρίτο της βαθμολογίας. Ίσως να κρίνει πολλά αυτή η αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Με νίκη περνά δεύτερος, ξεπερνά την Ελασσόνα. Φτάνει στους 34 βαθμούς και σε ισοβαθμία την έχει, όπως λέμε, συνδύουμε να λέμε. Από εκεί και πέρα οι Τιτάνες Παλαμά, οι πρωτοπόροι Τιτάνες που είναι στην κορυφή με 34 βαθμούς, αναμένεται να εύκολα, δύσκολα, μάλλον εύκολα, να κάμψουν την αντίσταση της Νίκαιας, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και λογικά δεν θα έχουμε αλλαγή στην κορυφή της Α1 ΕΣΚΑΘ, ωστόσο μπορεί να έχουμε αλλαγή, όπως είπαμε, στην πρώτη διάδα με τον Ολυμπιακό να θέλει, εννοείται, να κερδίσει τον αγώνα με την Ελασσόνα και να την προσπεράσει στη βαθμολογία.
Να φύγουμε εντελώς από τον μπάσκετ, να πάμε και στο βόλεϊ για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, που όπως προείπαμε είναι μικρότερης διάρκειας λόγω του ότι δεν υπάρχουν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο βόλεϊ, εκεί όπου αγωνίζεται η γυναικεία ομάδα της Νίκης, της Νίκης Βόλου, για την πρώτη α κατηγορία του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Έχουμε λοιπόν τη δεύτερη αγωνιστική και ενώ βλέπετε την καρτέλα με την αγωνιστική και την βαθμολογία της α κατηγορίας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος, του πρώτου ομίλου πάντοτε. Αύριο το Σάββατο στις 7 στη Λαμία αγωνίζεται η ομάδα της Νίκης Βόλου με την Ευθεία Λαμίας, ενώ τη μία ώρα νωρίτερα εδώ στο Βόλιο ή Αργό υποδέχεται την ομάδα της Καρδίτσας. Στη βαθμολογία η Ευθεία Λαμίας είναι πρώτη με 3 βαθμούς όπως και η Νίκη Βόλου, και από 0 βαθμούς έχουν η Αργό και η Καρδίτσα. Θυμίζουμε αυτή είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στην πρώτη η ομάδα της Νίκης Βόλου κέρδισε με 3-1 την Αργό. Από την άλλη η Λαμία επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 3-0 σετ, γι' αυτό είναι και ουσιαστικά πρώτη στη βαθμολογία. Επομένως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι η αναμέτρηση στη Λαμία για την ομάδα της Νίκης Βόλου θα είναι κομβική σημασίας για τη συνέχεια, και λογικά όποιος από τους δύο μονομάχους πάρει την νίκη θα έχει και τον πρώτο λόγο για την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Αυτά λοιπόν και με το βόλεϊ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Ήταν ο Θανάσης Κόφας στην εκπομπή My City Sports. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, με πιο πλούσια δραστηριότητα, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να έχουμε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα σε όλα τα αθλήματα. Έως τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.